Διαβάζοντας αρκετά, κάνοντας έρευνα. Να μας βρει τι έγινε στην παιδεία από τη μεταπολίτευση και μετά, όπου μέτρησες πόσους υπουργούς. Το σύνολο των υπουργών είναι 27 σε 39 χρόνια. Πρόλαβες δηλαδή, τους υφυπουργούς. Τους υφυπουργούς τους πρόλαβα, αλλά δεν είμαι σίγουρη, γιατί σε κάποια συγκεκριμένες χρονικές στιγμές δεν μπορούσα πόσους να... Πόσους περίπου τους έχεις βγάλει. Είναι σίγουρα πάνω από 50. Άρα έχουμε 27 υπουργούς και 50 λίγους υφυπουργούς. Ναι. Για να δούμε τι κάνανε όλοι αυτοί λοιπόν απάνω μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κουβέντα συνεχίζεται. Ενδεικτικά αναφέρω έτσι κάποια σημαντικά σημεία, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα βεβαίως. 1976-77 κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή, Υπουργεία Ράλι, προώθηση μεταρρυθμίσεων του 64, αυτά που είχαν πολεμήσει πριν από τη Χούντα, έρχονται και τα περνάνε. Αυτά που είχε πολεμήσει και η τότε ΕΡΕ. Ακριβώς. Το 64 δηλαδή, το 64, τα κάνει ο Ράλης μετά ως Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς το 1976, 9 χρόνια υποχρεωτικά το σχολείο, τα νεοελληνικά η επίσημη γλώσσα του σχολείου. Εδώ πέρα, Βαρβιτσιώτης, ο νόμος 815 κάνει λόγο για οριοθέτηση του ασύλου και για αιώνιους φοιτητές, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το 77 το έκανε αυτό. Ναι, είχαμε τις πρώτες καταλήψεις στη μεταπολίτευση σε ΑΕΗ, τα ανακαλούν όλα, ο νόμος δεν περνάει. Μετά, Κακλαμάνης, 1982-1986, είναι ο νόμος πλαίσιος, το σύστημα δεσμών, ο σύστημα εισαγωγής. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Απόστολο Κακλαμάνη ότι αν έχουμε να θυμόμαστε μια μεταρρύθμιση, η οποία ήταν και μακροβιότερη και τέλος πάντων άλλαξε λίγο τα θεμέλια, είναι η δικιά του, είναι αυτή του 82. Το οποίο βέβαια έγινε με μαζικές απεργίες, είχαμε απεργίες 37 ημερών εν μέσω εξετάσεων, με μισθολογικά κριτήρια και μισθολογικά αιτήματα κυρίως από την πλευρά των καθηγητών, όπου επί της ουσίας αυτό ηρέμησε επί Υπουργείας Γιώργου Παπανδρέου, όπου καθιέρωσε ένα επίδομα υπεροριακό. Ήταν η πρίκα, αυτό του το είχε δώσει, ακριβώς. Νομίζω το θυμόμαστε παλιότερα, είχε μείνει ως η πρίκα που είχε πάρει το... Τα λεγόμενα τρίμηνα, ναι. Ο Υπουργός Κοντογιαννόπουλος στο πολυνομοσχέδιο για νοικοκύρεμα, όπως είχε προωθεί εκείνη την περίοδο. Η ΟΛΜΕ έκανε λόγο για λιτότητα στην παιδεία. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, μαζικές πάλι απεργίες και καταλήψεις. Και να θυμίσουμε την τραγική δολοφονία. Έρχεται λοιπόν μετά ο Σουφλιάς, ο οποίος είναι της ιδίας κυβέρνησης με τον Κοντογιαννόπουλο. Ναι, γιατί αναγκάστηκε ο Κοντογιαννόπουλος να παραιτηθεί. Και έρχεται ο Σουφλιάς, τα ανακαλούν όλα. Ξεκινάει η συζήτηση σε μηδενική βάση. Επί της ουσίας δεν περάσανε τα μέτρα τα οποία πήγανε να περάσουν. Αρσένης, 1996-2000. Πλέον άρχισα και εγώ να θυμάμαι κάποια πράγματα από εδώ και πέρα. Πρώτες εξετάσεις. Καταργεί επί της ουσίας την επετηρίδα. Έχουμε τις πρώτες εξετάσεις. Καταργεί τις δέσμες. Αλλάζει όλο το πράγμα. Αλλάζει μαζί. Και έχουμε βεβαίως και μαζικές καταλήψεις και απεργίες. Για να έρθει ο Πέτρος ο Ευθυμίου. Από το ίδιο κόμμα. Από το ίδιο κόμμα. Σταθερή προσήλωση. Ναι, γιατί τι είχε πει ο Αρσένης, είχε πει εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου για την εισαγωγή στα ΑΕ. Για να έρθει ο Πέτρος Ευθυμίου και να πει όχι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, να το περιορίσει. Για να έρθει μετά η Μαριέτα Γιαννάκου για να πει ότι καταργούνται οι εξετάσεις στη Δευτέρα Λυκείου. Και να ξεκινήσει πάλι και μία κουβέντα περί ασύλου και για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάλι υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Να θυμίσουμε αυτό, έτσι το έβαλα. Ο Άρης Πελιωτόπουλος μοίραζε λάπτοπ σε όλους τους μαθητές. Ένα λάπτοπ για όλους τους μαθητές. Δεν ξέρω αν ποτέ το είδανε αυτό το ένα λάπτοπ. Όχι, είχε λεπτά, πήγε και τα αγόρασε. Άννα Διαμαντοπούλου. Ο μαθητής πρώτα ήταν το μότο. Και ο νόμος για τα ΑΕΗ. Σχολείων, καθυστερήσεις, να θυμίσουμε, καθυστερήσεις των βιβλίων που μοιράστηκαν τότε. Ο νόμος για τα ΑΕΗ Διαμαντοπούλου. Και εδώ νόμος για τον καταργεί ο Παπανιώτης. Τον οποίο καταργεί ο Παπανιώτης, τον οποίο έρχεται ο Αρβανιτόπουλος για να τον επαναφέρει. Okay.